Μελίντα, πότε ήρθες στην Ελλάδα και γιατί? Εγώ ήρθα στο 2005. Παντρεύτηκα στην Αλβανία, το γάμο το κάναμε στην Αλβανία. Επειδή ο σύζυγός μου ζούσε εδώ πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. Η οικογένεια του ήταν όλη στην Ελλάδα, οπότε ήρθα και εγώ εδώ. Πώς σου φαίνεται που ζεις στην Ελλάδα? Εντάξει, καλό. Όπως θα ζούσα και στην Αλβανία, ας πούμε. Εδώ που ήρθες, έχεις βιώσει το ρατσισμό επειδή είσαι Αλβανίδα? Εγώ προσωπικά όχι. Τελείωσα ένα σχολείο κομμωτικής 2 χρόνια. Δηλαδή με δεχτήκανε όπως ήμουνα. Δεν με ρώτησε κανείς από πού είσαι. Δηλαδή και εκεί που τους έλεγα, με ρωτούγανε τι έθιμοι έχουμε, πώς είμαστε, δηλαδή σαν λαό. Και καταλάβανε. Δεν έχω δει κανένα ρατσισμό, ξέρω εγώ, από την ηλικία μου. Εσύ τι νιώθεις για τους νέους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες? Νιώθεις ότι μπορεί να σου πάρουν τη δουλειά? Όχι. Νιώθεις φόβο? Όχι. Γιατί ο καθένας από εμάς, άμα θέλει να δουλέψει, θα κάνει τα πάντα για να βρει δουλειά. Όπως ήρθαμε εμείς από ανάγκη στην αρχή για να βρούμε δουλειά. Όπως είναι και οι Έλληνες τώρα τα παιδιά που ψάχνουν νέα δουλειά. Είναι ανάγκη που έχει ο καθένας από εμάς. Γιατί είναι? Είναι η δουλειά, να έχει σπίτι, να έχει μια οικογένεια. Οι Αλβανοί θεωρείς ότι δεν είναι ρατσιστές? Τώρα να σου πω την αλήθεια, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους Έλληνες που έχουν ανοίξει επιχειρήσεις κάτω. Δεν νομίζω να τους έχει βάλει κανείς ούτε να αλλάξουν ονόματα, ούτε θρησκεία, δηλαδή ούτε να τους έχουν συμπεριφερθεί άσχημα. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο από όλα όσα λένε οι Έλληνες εναντίον των Αλβανών? Δηλαδή, μπορεί να είναι 5-10 άτομα που έχουν κάνει κάτι. Και τι με ενοχλεί, που τους βάλουν όλοι σε ένα σάκο, δηλαδή. Λένε, α, έτσι είναι όλοι. Δεν κατάλαβα, πώς είναι όλοι έτσι? Δεν μπορείς να κρίνεις ένα λαό επειδή είναι 2, 3 ή 5 άτομα έτσι. Πρέπει να είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν θα είχε και το ενδιαφέρον όμως. Δηλαδή, τι να πω. Ωραία είναι, αλλά δες και τους άλλους. Δεν είναι κακό. Φοβάσαι κάτι στην καθημερινότητά σου? Τώρα ο φόβος είναι, τι να πεις, φοβάσαι το σήμερα, φοβάσαι το αύριο. Με τι θα ζήσεις, πώς θα δουλέψεις, πού θα είμαι. Δηλαδή αυτό το φόβο δεν το έχω μόνο εγώ που είμαι από την Αλβανία. Νομίζω ότι και οι Έλληνες εδώ τώρα, τα νέα παιδιά που εγώ γνωρίζω, πολλούς φίλους, έχω πολλούς φίλους δηλαδή. Τις ίδιες φοβίες έχουμε. Το αύριο. Δεν με νοιάζει που θα είμαι αύριο. Με νοιάζει να είμαι καλά, να έχω μια δουλειά, να είμαι ήρεμη, να μην ξυπνάω από το πρωί να έχω αυτό το άγχος. Τι θα κάνω σήμερα? Και τα παιδιά θα προτιμούσαν να γεννηθούν στην Αλβανία ή στην Ελλάδα? Όπου να ήμουν εγώ, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Όπου θα είχα εγώ δουλειά και ο σύζυγός μου, μια χαρά θα ήταν και τα παιδιά μου. Δεν έχει να κάνει με το μέρος, έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τη ζωή. Έχει να κάνει με αυτό το έχεις ή δεν έχεις. Έχεις όνειρο και ποια ευχή σου θα ήθελες να πραγματοποιηθεί πρώτη? Ευχή πρώτη. Να πετύχω αυτά που θέλω. Πράγματι. Και το άλλο είναι ότι μη βλέπουν τους ξένους σαν απειλή. Αυτό με ενοχλεί, ας πούμε. Σαν απειλή σου λέει ο άλλος, ήρθες εσύ και μου πεις τη δουλειά. Αυτός που είναι ικανός να κάνει μια δουλειά, θα το κάνει, θα δουλέψει, γιατί θα ζήσει. Δεν σου παίρνει κανείς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Α, ήρθανε, κάνανε δηλαδή, τους κάναμε πλούσιοι και φύγανε. Αυτό πάλι δεν που κολλάει. Πόσες Έλληνες μετανάστες είναι αυτοί που έχουν φύγει και έχουν βοηθήσει τις οικογένειες τους που είναι εδώ? Πόσο γνωρίζω εγώ, νέα παιδιά. Δηλαδή, εσύ μου λες εμένα, κάνε αυτό που σου λέω και μην κάνεις αυτό που κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.